Εμείς θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο νέο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Στη Χάιφα βρίσκεται ήδη απεσταλμένος του Σκάι ο Σταύρος Ιωαννίδης. Πλέον, μετά τους διαρκείς βομβαρδισμούς, έχουμε και επισήμως την κήρυξη πολέμου από την πλευρά του Λιβάνου στο Ισραήλ. Ο Λίβανος, η Χεζμπολάχ, η οποία μετρά μία ακόμη απώλεια. Είχαμε ένα κέριο χτύπημα από το Τελ Αβίβ στην ηγετική πυραμίδα της οργάνωσης. Έτσι είναι, Θεία, ένα ακόμη πλήγμα, μια ακόμη αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών στη Βηρυτό, στην οποία σύμφωνα με τους Ισραηλινούς τουλάχιστον εξουδετερώθηκε ο Ιμπραήμ Καμπισί, ο διοικητής των πυραυλικών συστημάτων της Χεζμπολά, στενός συνεργάτης του Χασάν Νασράλα και βεβαίως εμπλεκόμενος σε τρομοκρατική ενέργεια του 2000 εδώ στο Ισραήλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σε ένα προάστιο της Βηρυτού. Εκεί βρίσκονταν αεροσκάφη της Ισραηλινής αεροπορίας, έπληξαν το στόχο. Είναι και άλλοι νεκροί, ωστόσο η Χεζμπολά δεν ανακοινώνει τις τελευταίες ώρες τις απώλειές της. Έτσι, πληροφορίες αυτές βασίζονται σε όσα λένε οι Ισραηλινοί. Στη συνέχεια αυτού του χτυπήματος όμως, η οργάνωση κήρυξε και επίσημα τον πόλεμο στο Ισραήλ, λέγοντας ότι έχει κάθε δικαίωμα να αμυνθεί για τις επιθέσεις που δέχεται και μάλιστα εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών και ντρόουν. Περισσότερες από 300 ρουκέτες έπληξαν περιοχές που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της χώρας. Πριν από λίγη ώρα και εδώ στη Χάιφα βλέπαμε το Iron Dome να αναχαιτίζει ορισμένες από αυτές τις ρουκέτες. Ήχησαν και συναγερμοί, είδαμε και κόσμο να πανικοβάλλεται, να τρέχει σε καταφύγια. Είναι εικόνες οι οποίες επαναλαμβάνονται διαρκώς τις τελευταίες ώρες εδώ στο βόρειο μέτωπο. Και βεβαίως όλα αυτά καθώς κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα η ένταση, Σία. Και κλιμακώνεται και η πίεση στον Νασράλα. Είχαμε ένα προσωποποιημένο μήνυμα, να το πω έτσι, του Νετανιάχου προς τον ηγέτη της οργάνωσης. Κάλεσε τον λαό του Λιβάνου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός να ξεφορτωθεί, όπως είπε χαρακτηριστικά τον Χασάν Νασράλα, λέγοντας ότι θα φέρει τον πόλεμο στον Λίβανο, λέγοντας πως είναι για το καλό τους αν το πράξουν αυτό. Και βεβαίως ταυτόχρονα η Ισραηλινή αεροπορία έπλητε στόχους χρησιμοποιώντας 2.000 βόμβες, όπως ανακοίνωσαν οι IDF, καταστρέφοντας εκτοξευτές ρουκετών, αποθήκες οπλισμού, αλλά και υποδομές της Χεζμπολά. Την ίδια ώρα, Ασία, μαθαίνουμε ότι μία μετά την άλλη, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακυρώνουν τα δρομολόγια τους τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς τον Λίβανο. 14 μεγάλες εταιρείες ανακοίνωσαν πάυση δρομολογίων και βεβαίως η ελληνική πρεσβεία στον Λίβανο κάλεσε πριν από λίγη ώρα τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα από την χώρα με εμπορικές πτήσεις όσο ακόμη υπάρχουν. Και βεβαίως σε περίπτωση που χρειαστεί να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές για την ασφαλή εκένωσή τους. Οπωσδήποτε να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταύρο, για την ανταπόκριση. Έχουμε πλέον, κυρίες και κύριοι, ένα σκηνικό ολοκληρωτικού πολέμου. Τους 560 φτάνουν πλέον οι νεκροί, ενώ χιλιάδες πολίτες από το Λίβανο εγκαταλείπουν τις εστίες τους άρων-άρων. Η κόλαση του πολέμου Ισραήλ-Χεζμπολάχ τυλίγει στις φλόγες στο νότιο Λίβανο. Οι εκρήξεις στην πόλη Τζελάλα της κοιλάδας Μπεκά προκαλούν πανικό μετά από Ισραηλινή επιδρομή που αφήνει πίσω της νεκρούς και τραυματίες. Στην πόλη Τσετούρα ένα αυτοκίνητο στόχος των Ισραηλινών τυλίγεται στις φλόγες και μετατρέπεται σε άμορφη μάζα σιδερικών. Ο Ισραηλινός στρατός δημοσιεύει εικόνες από την επιχείρηση Βέλη του Βορρά, σημειώνοντας ότι έπληξε 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ με στόχο να εξουδετερώσει υποδομές, όπλα και μαχητές της ηγετικής οργάνωσης. Ο αιματηρός απολογισμός συνεχώς αυξάνεται με τον Υπουργό Υγείας του Λιβάνου να ανακοινώνει εκατοντάδες νεκρούς και πάνω από 1.600 τραυματίες. Χιλιάδες οχήματα σχηματίζουν ουρές μέσα στη νύχτα, στην παραλιακή πόλη που συνδέει τις πόλεις Τύρο και Σιδώνα με τη Βηρυτό. Το ξημέρωμα βρίσκει το Λίβανο στις φλόγες με αλλεπάλληλες εκρήξεις να συγκλονίζουν ολόκληρη την κοιλάδα Μπεκά.
εκεί όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις είχαν προαναγγείλει ότι θα χτυπήσουν, προειδοποιώντας τους αμάχους να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή. Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ συνεχίζονται μέχρι το πρωί στην περιοχή Μπαλμπέκ. Ισραηλινός βομβαρδισμός στην Τύρο του Νοτίου Λιβάνου προκαλεί πυρκαγιά και αλυσιδωτές εκρήξεις που συνεχίζονται για ένα ολόκληρο λεπτό. Κάτι που οι Ισραηλινοί λένε ότι οφείλεται στην ύπαρξη εκρηκτικών υλών και όπλων μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Here you can see a house used by Hezbollah to store its weapons. In the footage here following our strike on the weapons, secondary explosions can be clearly seen and a rocket fired and hit a nearby house. Οι Ισραηλινοί λένε ότι έχουν σκοπό να αφανίσουν το οπλοστάσιο και τη μαχητική ικανότητα της Χεζμπολάχ. Ανι χωσεύ σε יום הזה זה גולת כותרת. ביום הזה למעשה הגענו למצב שעשרות אלפי רקטות, טילים, מדויקים ואחרים, יוצאים מקשירות. Τα Ισραηλινά πλήγματα επεκτείνονται και το μεσημέρι βομβαρδίζεται η συνοικία Γκομπεΐρη στη Βηρυτό. Στόχος, ο επικεφαλής της ομάδας πυράβλων της Χεζμπολάχ. Οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές καλύπτουν όλη την κοιλάδα Μπεκά στο δυτικό Λίβανο. Επεκτείνονται στα παράλια. Φτάνουν μέχρι τη Βηρυτό, στο κέντρο της χώρας, αλλά και βορειότερα, μέχρι τη Βίβλο. Παρά τα συντριπτικά πλήγματα που δέχεται η Χεζμπολάχ, συνεχίζει να εξαπολύει νυχθημερών ρουκέτες προς το Ισραήλ. Με την αεράμινα πάνω από τη Χάιφα να αναχαιτίζει τις περισσότερες επιθέσεις. For the people of Lebanon, Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shield. Μία από τις ρουκέτες σκάει μπροστά από όχημα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο στην περιοχή Τάμρα, με τους οδηγούς να τρέχουν να καλυφθούν πέφτοντας στο έδαφος. Στο βόρειο Ισραήλ, οι σιρήνες που ηχούν προειδοποιούν για τον μπαράζ εκρήξεων που θα ακολουθήσει. Η Ισραηλινή επιχείρηση Βέλη του Βορρά ανοίγει μέσα σε λίγες ώρες μέτωπο κατά της Χεζμπολάχ, αυξάνοντας την ένταση στην ευρύτερη περιοχή.